Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες στο κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη Θράκη. Χιόνισε στα ορεινά. Σε αναμονή για το άνοιγμα του κυνηγιού στον Εύρο, ποιες είναι οι μέχρι τώρα πληροφορίες? Αγιασμός για τη νέα χορευτική χρονιά στο Σύλλογο Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής. Συνεχίζει η παρουσία του Συλλόγου από το 1990. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 26 Νοεμβρίου. Σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τελικά μόνο καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο μεγαλύτερο μέρος του Εύρου. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν κυρίως στα ορεινά. Χιόνια έπεσαν ξανά και στη Σαμοθράκη. Χιόνια στα ορεινά της Θράκης, όχι όμως στις παιδινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες έπεσαν από το Σάββατο το απόγευμα. Στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στους 3 βαθμούς Κελσίου. Φρέω ρε, βέβαια σταματάτε. Όχι, δεν μας φαίνεσε. Περιμένουμε το χιόνι. Ναι, ο καιρός το έχει. Το θέλετε δηλαδή. Η εποχή δεν το έχει, να το θέλουμε και αυτό. Το θέλουμε, το περιμένουμε, να το χαρούμε λίγο. Μάρμα για Βουλγαρία πήγε. Θέλαμε χιονάκι. Φυσικά θέλαμε. Το έχουμε επιθυμήσει. Το έχουμε επιθυμήσει από χρόνια. Δεν μας χιονίζει. Τίποτα, τι θα κάνουμε. Υγεία, μακάρι. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε λίγο καιρό θα μας χιονίσει. Το περιμένουμε. Φτάνει, ήρθε η βροχή, με τις λακκούες μια χαρά είμαστε, δεν χρειαζόμαστε και το χιόνι. Οι καιρικές συνθήκες έκαναν ορισμένους να επιστρέψουν για λίγο στον τόπο καταγωγής τους, με την ελπίδα να δουν χιόνι. Χιόνι δεν είδαν και τώρα περιμένουν την επόμενη φορά. Βασικά ήρθα από Αλεξανδρούπολη, είμαι από εδώ, περίμενα να δω χιόνι, γι' αυτό το λόγο ήρθα στην Ορεστιάδα, αλλά δεν μας έκανε το χατήρι. Αλεξανδρούπολη, όμως έδειξε βροχή, Δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο είμαι εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα πάντως, και έγινε κατακλυσμός, κακός χαμός. Τώρα θα ξαναρθείτε για το χιόνι. Πότε θα έχουμε? Τι νέα έχουμε για τον καιρό, επειδή ασχολείσαι και με το θέμα. Την Τρίτη αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις. Σε αναμονή εξακολουθούν να βρίσκονται οι κυνηγοί του Εύρου σχετικά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη όσον αφορά στο κυνήγι για τον Εύρο. Στον Εύρο το κυνήγι έχει απαγορευτεί λόγω των πυρκαγιών και επιτρέπεται κατ' εξαίρεση για περιορισμό της αφρικανικής πανόλης των χείρων μόνο για αγριογούρουνο εκτός καμένων εκτάσεων. Χωρίς περιορισμούς, αλλά βάσει της νομοθεσίας, επιτρέπεται το κυνήγι στη Σαμοθράκη. Η απόφαση του Υπουργού για το κυνήγι αναμένεται από μέρα σε μέρα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται όχι μόνο στο πότε θα δημοσιευτεί, αλλά και το σε ποιες περιοχές θα επιτρέπεται, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιτρέπεται μόνο στο βόρειο τμήμα του Εύρου. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν και την αγροτική παραγωγή, καθώς μειωμένη μέχρι και 40% είναι η παραγωγή πατάτα στο κάτω Ευροκόπη, λόγω των καιρικών συνθήκων που δεν βοήθησαν τους αγρότες στο να σπείρουν εγκαίρως. Η τιμή πάντως είναι ικανοποιητική και η ζήτηση αυξημένη για την περίφημη πατάτα Ευροκοπίου. Η παραγωγή πατάτας Νευροκοπίου φέτος είναι μειωμένη σε ποσοστό μέχρι 40% λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικράτησαν την άνοιξη. Η παραγωγή φέτος δεν πήγε καλά. Είμαστε σε μειωμένα ποσοστά από πέρσι για το λόγο ότι ο καιρός δεν κράτησε και σπήραμε αργά. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ήταν μειωμένη η παραγωγή. Όσοι πρόλαβαν και σπήρανε, είχαν πιο ελαφριά χωράφια και σπήραν πιο νωρίς, πήραν ικανοποιητική παραγωγή, αρκετά καλή. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή, η ποσότητα όμως είναι, πιστεύω, 30 με 40% μείον από πέρσι. Το ενδιαφέρον για τις πωλήσεις της περίφημης πατάτας Νευροκοπίου είναι αυξημένο από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πουλάμε, εγώ συγκεκριμένα πουλάω στην Ένωση Παρατοπαραγωγών, στην Ομάδα Παρατοπαραγωγών. Του Ευρωκοπίου, αλλά υπάρχει εμπόριο και από Αθήνα, ενδιαφέρον από εμπόρους και πολλά συσκευαστήρια, δηλαδή δουλεύουν κανονικά. Η δεύτερης διαλογής πατάτα φεύγει στο εξωτερικό και σε ελληνικά κοπτήρια. Η δίτα διαλογή. Πού πουλάτε τις δεύτερες? Οι δεύτερες ως επιτοπλίστων φεύγουν σε εξωτερικό, Βουλγαρία, Ρουμανία. Αλλά και στην εγχώρια παραγωγή, κοφτήρια δηλαδή που επεξεργάζονται πατάτες, παίρνουν
Β' διαλογή. Δεν είναι και κάτι, δηλαδή να σας το εξηγήσω με απλά λόγια, η Α με τη Β, οι ίδιες πατάτες είναι. Απλά η Α είναι όμορφες. Πιο όμορφες, δεν έχουν ένα σημαδάκι, ένα λίγο έτσι χτύπημα. Η Β' διαλογή αυτή είναι, είναι οι ίδιες πατάτες. Εξίσου νόστιμες. Απλά η Α είναι πιο όμορφη, αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Η τιμή στον παραγωγό φτάνει τα 50 λεπτά το κιλό, αλλά καθώς το τονάζ το στρέμμα είναι μειωμένο, φέρνει προβλήματα. Η τιμή στον παραγωγό αναλόγως την ποικιλία, αλλά ξεκινάει από τα 45 και φτάνει και 50 λεπτά. Ορισμένες ποικιλίες κίτρινες είναι και 52-53. Όλα τα είδη έτσι όπως έχουν ανεβεί είναι ικανοποιητική τιμή. Αλλά πρέπει να είναι εκεί δηλαδή η τιμή για να, και να βγάζεις κιλά. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ, παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Πέρσι έπιανα χωραφίσιες πατάτες, ένα στήσιμο σε όλα τα χωράφια 4,5 με 5 τόνους και φέτος πιάνω 2,5 με 3. Καταλαβαίνετε. Ναι. Μειωμένη παραγωγή, μειωμένα και τα έσοδα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή με αυτή τη τιμή που είναι ικανοποιητική θεωρώ, καλή τιμή, τα 50 λεπτά στον παραγωγό, να έχεις και κιλά. Για να μπορεί να τα απεξέλθεις, δηλαδή να περάσεις τη χρονιά σου έτσι εύκολα για την επόμενη χρονιά, να μπορεί να καλλιεργήσεις πάλι καλά, να μπορεί να κάνεις τις προαγορές σου, λιπάσματα, σπόρους, τα οποία είναι μειωμένα και αυτά και πανάκριβα. Φέτος στα σπόρα υπάρχει μια μείωση. Δεν μπορούμε να τα βρούμε εύκολα. Τα λοιπάσματα έχουν ξεφύγει από πέρσι. Αγιασμό για την χορευτική περίοδο πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990 και από τότε κάθε χρόνο προσφέρει στον πολιτισμό της περιοχής και στην ανάδειξη του ποντιακού ελληνισμού. Και ευλόγησο την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων. Ξεκίνησε η νέα χορευτική περίοδος για το Σύλλογο Ποντίων Βορείου Εύρου ο Οδηγενής. Μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν στον καθιερωμένο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Συλλόγου, στην οδό Κωνσταντινούπολης 104, στην Ορεστιάδα. Να ευχηθώ ο Σύλλογος Βορείου Εύρου Οδηγενής των Ποντίων να υπάρξει μακροημέρευση. Να λειτουργείτε τα επόμενα χρόνια με χαρά και δύναμη από το Θεό. Επειδή πλησιάζουμε και προς τα Χριστούγεννα, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σήμερα τελέστηκε ο ετήσιος αγιασμός του Συλλόγου μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που παρευρέθηκαν σε αυτή μας την εκδήλωση. Ο Σύλλογος κάθε Κυριακή απόγευμα φιλοξενεί τα μέλη του, λειτουργώντας μαθήματα εκμάθησης χωρών. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1990 στην πόλη της Ορεστιάδας. Έχουμε δύο τμήματα αυτή τη στιγμή, των αρχαρίων και των προχωρημένων και οι πρόβες γίνονται κάθε Κυριακή στις 6 ώρα. Ξεχωριστή τιμή για την Ορεστιάδα αποτελεί η ανάληψη της διοργάνωσης του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος στη νεότερη πόλη της Ελλάδας. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Εργαστήριο Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο γέννημα, που υπέβαλε και την πρόταση διεκδικώντας αυτή τη σημαντική εκδήλωση για την πόλη μας. Στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιηθεί το 13ο Πανελλήνιο Πανθρακικό Αντάμωμα μετά από απόφαση του 31ου Γνωμοτικού Συμβουλίου Μελών Συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Διοργανωτής του 13ου Πανελλήνου Πανθρακικού Ανταμώματος θα είναι το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο γέννημα. Μια διοργάνωση που θα δημιουργήσει ρίγη περηφάνεια σε όλους τους στρατιώτες, πλούσια σε εκδηλώσεις, με μουσική, τραγούδια και παραδοσιακές φορεσιές της Θράκης, με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων από διάφορες περιοχές, θα λάβει χώρα στην Ορεστιάδα, με σκοπό την ένωση των απανταχού θρακιωτών από όλη την Ελλάδα. Ο σύλλογός μας το προηγούμενο Σάββατο παρευρέθηκε στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων στην Ηράκλεια. Μας φιλοξένησε ο Σύλλογος Υπέρυνθος, οι οποίοι γιόρταζαν και τα 40 γενέθλιά τους, στους οποίους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Μετά από την διεξαγωγή όλων των θεμάτων που ήταν κανονισμένα να συζητηθούν από όλα τα μέλη των σωματείων που εκπροσωπούσαν από τα διοικητικά του συμβούλια, ήρθε και η πρόταση του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος, το οποίο γνωρίζετε ότι έγιναν προσπάθειες να το πάρει η πόλη μας και πέρσι, αλλά ήταν ήδη δοσμένο αλλού. Οπότε φέτος με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση για τις χρηματοδοτήσεις για να μπορεί να διεξαχθεί μια τόσο σημαντική εκδήλωση,
Δεν υπήρχαν άλλες συμμετοχές, ήμασταν οι μόνοι που τη διεκδικούσαμε. Είχαμε κατέβει με έναν πλήρη οργανωμένο φάκελο για τετραήμερες εκδηλώσεις, διεκδικώντας το πρώτο Σαββατοκύριακο, πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή του Ιουλίου, καταθέτοντας την πρόταση και στοχεύοντας στην ανάδειξη της παράδοσης της Θράκης, αλλά και με άλλες μορφές, όπως είναι τα παιχνίδια του Κρυμμένου Θησαυρού, με ιστορική ανάλυση των γεγονότων της πόλης μας, μιας και πέρσι γιορτάσαμε τα 100 γενέθλιά της. Έχουμε να κάνουμε με κατασκευές και αναπαραστάσεις παραδοσιακών παιχνιδιών και αναβίωση αυτών, το οποίο είναι απόσπαστο κομμάτι των εθήμων της περιοχής μας. Το εκκλησιαστικό κομμάτι δεν θα μπορούσε να λείπει, είναι πρωταρχικό σε όλα αυτά. Οπότε με θέρμη θεωρώ ότι όλοι αγκαλιάσανε αυτό, αυτό εξέλαβα εγώ εκείνη την ημέρα, και το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο παρευρισκόταν στο Συμβούλιο, και έχουμε σφίξει το στομάχι μας και θεωρούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Πρώτον, οι φιλοξενούμενοι που θα παρευρεθούν εδώ να μπορέσουν να περάσουν καλά, να γνωρίσουν 2-3 βασικά στοιχεία της πόλης μας, και δεύτερον να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας γνωστοποιώντας τα στοιχεία της πόλης μας παρακάτω. Ένα αρνητικό στοιχείο, ας πούμε, που παρατήρησα είναι ότι τα τελευταία ανταμώματα έχουν γίνει στο βορρά. Δεν έχουν πάει κάτω. Δηλαδή το έχει διεκδικήσει το Σουφλί, η Αλεξανδρούπολη, τα δίδυμα τείχη. Και θα πρέπει από τη στιγμή που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να ανέβουν όλοι αυτοί προς τα πάνω, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους ικανοποιήσουμε και να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πιθανή ημερομηνία για τη διεξαγωγή του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος είναι στις 4 με 7 Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, αναμένεται η οριστικοποίηση από το Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Εμείς προτείναμε 5η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 4 με 7 Ιουλίου. Το δέχτηκαν οι περισσότεροι, απλά θα ξανασυζητήσουμε μέσα στη βδομάδα για να οριστικοποιηθεί 100%. Έχω και τη σκυτάλη εδώ. Οι περισσότεροι μου λένε τι είναι αυτό, λέει, είναι κάτι από χαρτί, όχι, είναι κάτι σαν πλάστης. Είναι η σκυτάλη της παράδοσης της Θράκης μας, η οποία πάνω αναφέρει όλα τα παθρακικά ανταμώματα που γίνανε με την επωνυμία των συλλόγων, έχει και κάποιες ευχές θα έλεγα, και τώρα την έχουμε εμείς και με σεβασμό πάνω σε αυτήν θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, και μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή που οριστήκαμε υπήρχε φοβερό αγκάλιασμα από συλλόγους εδώ της περιοχής και όχι μόνο, οι οποίοι στο κομμάτι του εθελοντισμού προτίθονται να βοηθήσουν, και πραγματικά τους ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Παράταση της νομίμης εγγύησης κατά ένα χρόνο μετά την επισκευή ενός προϊόντος, αλλά και παροχή οικονομικών κινήτρων στους καταναλωτές, όπως κουπόνια, προκειμένου να προτιμούν την επισκευή του αντί της αντικατάστασής του με καινούριο, προβλέπει η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του σχεδίου κοινοτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά η απόρριψη κυρίως ηλεκτρικών συσκευών, κάτι που περιορίζει την περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομηθούν χρήσιμες πρώτες ύλες. Όσο για τους καταναλωτές, μέσα από αυτή την νομοθετική αλλαγή εκτιμάται ότι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να εξοικονομήσουν 176,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Επόμενα βήματα είναι η διαμόρφωση της πρότασης από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια η διαπραγματεύση με το Ευρωκοινοβούλιο για το τελικό κείμενο της οδηγίας. Η πρώτη σχετική συνεδρίαση των δύο οργάνων έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται ραγδαία πλέον και στην Ελλάδα η αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών. Εδώ και λίγες εβδομάδες δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εταιρεία που ιδρύθηκε στη Ρουμανία το 2019 και πλέον έχει παρουσία σε δύο ακόμη χώρες, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Στην Ελλάδα λειτουργούν και άλλες εταιρείες, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράζουν ανακατασκευασμένες συσκευές κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ, παρέχοντας εγγύηση 2 ατών, αλλά και να πουλήσουν τη δική τους. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα περιηγηθούμε μέχρι τον πύργο στο πλαίσιο της περιήγησης στο Δήμο Ρεστιάδας. Πριν από το 1920, δίπλα στην τοποθεσία του πύργου βρισκόταν ένα μικρό τουρκικό χωριό, Γελί Μπουρκάζ, που ήταν χτισμένο στην πλαγιά του Λόφου, εκεί που βρίσκεται σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου. Όταν με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πολλοί κάτοικοι από διάφορα χωριά της Ανατολικής Θράκης, Νιώβη, Πέτρα, Γένα, Τούρλια,
ήρθαν κοντά στο χωριό αυτό, αφού προηγουμένως το ελληνικό κράτος έφτιαξε την κατάλληλη υποδομή. Σήμερα, αριστερά της πλατείας του χωριού υπάρχουν τα αρχικά οικοδομικά τετράγωνα, όπου χωρίστηκαν τα οικόπεδα και χτίστηκαν ομοιόμορφα τα σπίτια, μπήκαν έτσι τα θεμέλια του χωριού Πύργος. Λίγο αργότερα και άλλοι Έλληνες πρόσφυγες έφτασαν στο χωριό και άρχισαν να αγοράζουν χωράφια από τους Τούρκους που ζούσαν ακόμη εκεί. Άρχισαν να κτίζουν τον καινούριο οικισμό του Πύργου, όπως ονομάστηκε, Μπουρκάζ σημαίνει Πύργος, στα δεξιά της πλατείας του χωριού, όπου ο καθένας έφτιαχνε το σπίτι του όπως ήξερε και όπως μπορούσε. Αυτοί οι νέοι πρόσφυγες ήρθαν από τα αμιγώς ελληνικά χωριά Καριές και Κοζουλτσάι, της Ανατολικής Ρωμυλίας, Βόρειας Θράκης δηλαδή, καθώς οι Βούλγαροι κομιτατζίδες έκαναν επιδρομές τις νύχτες, έκαιγαν και ελεηλεκτούσαν τις περιουσίες τους και τους απειλούσαν με θάνατο. Έτσι, οι Έλληνες αυτοί αποφάσισαν να πουλήσουν τα σπίτια τους και τα χωράφια τους, φόρταζαν όλα τους τα υπάρχοντα σε βοηδάμαξες, πήραν τα κοπάδια με τα ζώα τους, πρόβατα, κατσίκια, γυαλάδια, βόδια και κατηφόρησαν προς την Ελλάδα. Οι τελευταίοι από αυτούς έφτασαν στο χωριό Ορμένιο την παρομονή των Χριστουγέννων του 1930, όπου πολλοί είχαν συγγενείς, άφησαν εκεί τις γυναίκες και τα παιδιά και τα ζώα τους και μόνο οι άντρες κατέβηκαν στο χωριό Πύργος, όπου αγόρασαν χωράκια και οικόπεδα και άρχιζαν όλοι μαζί να χτίζουν τα σπίτια τους. Μέχρι το φθινόπωρο του 1931 είχαν κτίσει αρκετά σπίτια ώστε να φέρουν και τις οικογένειές τους από το Ορμένιο. Τότε έσπραγαν και τα χωράφια τους και κάπως δύσκολα στην αρχή άρχισαν να ζουν και να εργάζονται. Οι κάτοικοι του Πύργου αυτοί λέγονταν Καριωτάτες και είναι συγγενείς των κατοίκων του Ορμενίου και της Στελιάς.